Θα πάμε τώρα στον φωτογράφο μα, τον κύριο Βρετό. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Κάνατε μία έκθεση. Στο με... Μουσείο Μπενάκι, Μπενάκη. Στο Μουσείο Μπενάκη, είναι αυτή τη στιγμή. Είναι μέχρι, είναι... μέχρι, μέχρι τι 8 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου με θέμα το μάτι με... ναι. και τι κατεστραμμένε περιουσίε του. Ο τίτλο είναι 23718. 23718. Ναι, ναι. Πείτε μα από πότε είναι οι φωτογραφίε για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μα ναι. βλέπει, πότε τις τραβήξατε, ε, τι τραβήξατε, τι θα σα πω. Οι φωτογραφίε ξεκίνησαν να τραβώ από τι πρώτε ημέρε του Αυγούστου. Ε, ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο για μένα να, να ενταχθώ σε αυτή την. Τη, τη, τη σκέψη να τραβήξω το μάτι φωτογραφία αυτή την καταστροφή. Να πούμε ότι εσεί είστε. Βγαίνει για... μαθρέμα ο Ματιώτη. Βγαίνει το εγκαταλείψατε και επιστρέψατε ή είστε μονίμω εκεί. Όχι, όχι, μόνιμα. Είστε μόνιμα Μ, εκεί. Δεν το καταλείπουμε τίποτα. Κανένα Ματιώτη δεν έχει δεν φύγει. Έχει. Το δικό σα σπίτι δεν καταστράφηκε. Ευτυχώ όχι. Ευτυχώ ως... Ευτυχώς... και έλειπα κιόλα αυτή την ημέρα. Mm -hmm. πάρα πολύ τυχαίροι. Ωστόσο, είδατε μέρα. την περιοχή σα να αλλάζει δραματικά, είδατε του ανθρώπου σα να. Άφησα ένα παράδεισο και γύρισα και είδα μια κόλαση. Ένα νεκροταφείο. Mm Λοιπόν, για μένα ήταν τρομερά δύσκολο να μπορώ να, 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 να αρχίσω να φωτογραφίζω. Έπρεπε να αποστασιοποιηθώ τελείω από το θέμα. Έπρεπε να σκεφτώ ότι μπαίνω σε ένα σκηνικό πολέμου το οποίο έχει τελειώσει και πρέπει να βγάλω τι φωτογραφίε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν. Με πόλεμο το παρομοιάζετε. Μα πόλεμο ήταν. Πόλεμο ήταν. Λοιπόν, εμένα μου θύμισε το μάτι και σε όλου του ματιώτε ένα σκηνικό πολέμου. Συγκεκριμένα χθε το βράδυ, καθόμουν σε ένα παραλιακό μπαρ και το μυαλό μου έφυγε και σκεφτόμουν την, τη βραδιά εκείνη τι γινόταν. Που κι εγώ ήταν όλη παραλία, που ο κόσμο ήταν με στη θάλασσα και έλεγα ότι αν ένα σκηνοθέτη θέλει να το κάνει αυτό ταινία. Και, και το έδειχνε με τα, με τα γεγονότα που γίνανε, όλοι θα λέγανε ότι πόσο παραμύθια λέει ναι. ο, ο, ο σκηνοθέτη αυτό. Κι όμω ήταν όλα πραγματικότητα. Τρομερέ ιστορίε άκουσα. Γυρίζα κάθε μέρα άρρωστο στο σπίτι μου ε, από τι μαρτυρίε των φίλων που φωτογράφισε περισσότερο φίλοι. Εχάσαμε φίλους, έχασα γνωστούς, χάσανε φίλοι μου ε, ε, γονεί. Καταλαβαίνετε αυτό, δεν επουλώνεται έτσι. Υπάρχουν οι εγκαυματίες, οι οποίοι είναι ακόμα... Αυτοί είναι ε, τραυματισμένοι ψυχικά και σωματικά για μια ζωή, έτσι. Και όλα αυτά για μια ε, ανυπαρξία κρατική. Όχι, το λέμε αυτό το πράγμα. Είναι μια κρατική ανυπαρξία. Φυσικά, Είμαστε μόνοι μα. Το λέμε και θα το λέμε συχνά και έχει αποδειχθεί κιόλα. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και οι δικαστικέ έρευνε. Γι' αυτό έχουν πορίσματα. Ακριβώ. Δεν μιλάω για πολιτικέ ευθύνε σε αυτή την κουβέντα. Είναι άλλου είδου κουβέντα. Παρά όμω ο κρατικό μηχανισμό στην Ελλάδα, όπω όλοι ξέρουμε, νοσεί. Ακριβώς. Και επειδή αυτό νοσεί, εμεί πενθούμε ω πολίτε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και δεν τρεπόμαστε να λέμε ότι δεν υπάρχει κρατικό μηχανισμό άξιο η... να αντιμετωπίσει βαριά σοβαρά φαινόμενα τη κλιματική αλλαγή ή οτιδήποτε μόνιμα. άλλο. ήμασταν μόνοι μα. Βασίλη, πόσο δύσκολο ήταν να πείσει του ανθρώπου που έχουν χάσει του δικού του ανθρώπου, που έχουν εγκαυματίε στην οικογένειά του, που έχουν χάσει τα σπίτια του, τι κατοικίε του. Τι μόνιμε κατοικίε σε ναι. πολλέ περιπτώσει, <coughs> να γυρίσουν πίσω στο, στο καμένο σπίτι, να μπουν στο καμένο δωμάτιο, στο απανθρακωμένο δωμάτιο, εκεί που ζήσανε, που είχαν αναμνήσει μια ολόκληρη ζωή. περισσότεροι, μάλιστα, με κόπο, είχαν καταφέρει να φτιάξουν Άπισε τα το. σπίτια του. Ένα κόπο να γυρίσει πίσω ναι. εκεί ναι. για να του φωτογραφήσει. Καταρχήν το δύσκολο ήταν σε μένα. Πώ θα έπιανα το φίλο μου που έχει χάσει το σπίτι του και μέσα σε αυτό το σπίτι πιθανώ να έχει χάσει και άνθρωπο δικό του να του πω έλα στο σπίτι αυτό να σε βγάλω φωτογραφία. Όμως, επειδή καταλαβαίνουν όλοι το σκοπό τον οποίο έγινε αυτό το άλμπουμ, γιατί το άλμπουμ αυτό έγινε για να μείνει στη μνήμη, για να ας θυμάται ας. ο κόσμος τι πρέπει να κάνει ή τι δεν πρέπει να κάνει για να ξανάρθει μια τέτοια καταστροφή παγκόσμια. Λοιπόν, καταλάβανε λοιπόν το θέμα αυτό, άρα και με βοηθηθήκαμε να πω ότι, ότι με τον όσο μα μιλά, βλέπουμε κάποιε από τι εικόνε και κάποια ναι. πορτρέτα και, και, ε, 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 και κάποιε φωτογραφίες. Εγώ θα ήθελα να ποιο... τι περιγράψουμε κιόλα. Πείτε μου. Ε, να βλέπουμε ε. τι εικόνε. Αν ε, υπάρχει δυνατότητα να μα ενημερώνει το κοντρόλ να παγώνουμε τι εικόνε όσο ναι. περνάνε για να μπορέσει να μα τι ε, περιγράψει μια να ξέρουμε πού βρίσκεται. Αυτό εδώ είναι σπίτι φίλου μου. Ναι. Σε αυτό το πιάνο έπαιζε ο φίλος μου, να καταλάβετε. Αυτό δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Μα αυτό το, αυτό το πιάνο διασκεδάσαμε. Εδώ η, η εικόνα της πρώτης ημέρας, Αυτό ημέρα, είναι της τα, 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 φέρετρα. Έτσι, Από μέσα το οι άνθρωποι... οικόπεδο, έτσι. Όχι, όχι, δεν το οικόπεδο. Εδώ ήταν το, το μέρος που πήγαν όλα τα αυτοκίνητα, στο γήπεδο τη Θιέλας, στις διασταύρωσης Ραφίνας. Είχαν στη βάξη όλα τα φέρετρα, έτσι. Γιατί mm -hmm. δυνάμει εκεί μέσα πέθανε κόσμος. Όχι σε όλα βέβαια, πέθανε αλλά στα περισσότερα, κόσμος, έτσι. Εδώ πέρα στον Νίκο του Ναύτου, εδώ και είναι η Ζέτα η Γιανοπούλου, παιδική uh πήγε πρώτη φορά στο σπίτι τη μετά την πυρκαγιά και μάλιστα μου λέει και ο άντρα τη πρόσεχε να σου λυποθυμήσει. Και γι' αυτό έχει την άγρια αυτή φά, το πρόσωπο αυτό. Ήτανε, ήταν συ, συγκλονισμένο όταν μπήκαμε μέσα. Και αυτά είναι διάφορα αντικείμενα τα οποία βρήκα σε καμένα σπίτι. Αυτό είναι ξέρεις που πολύ καλά είναι στην Κύπρο απάνω. Στην Κύπρο, στην Κύπρο. ναι. Και ήταν και το, η φωτογραφία που θα περάσει ξανά. Μόνο να ενημερώσω ότι επειδή είναι το στικάκι τέτοιο, δεν μπορούσαμε να τη σταματήσουμε. Το λέω θα δούμε αν... επειδή το βίντε, είπα νομίζω, εγώ στο θα... κοντρόλ. Βίντες, εδώ, 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 αυτή, αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία είναι από τα αυτοκίνητα. Από, από τα αυτοκίνητα, του με την εκκλησία. να φύγουν ναι. όλοι. Αυτό είναι ο Γιάννη Κολέτη, ο γνωστό Γιάννη Κολέτη στο σπίτι του. Εδώ είναι στον στο νίκο του ναύτου που εδώ πέρα ήταν δάσο, δάσος κυριολεκτικά. Αυτή είναι η ζέτα Γιανοπούλου από ό,τι σας είπα. Επειδή είσαι και κάτοικος του Ματιού, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γίνονται κάποια βήματα, δηλαδή έχουν πάρει όσα χρήματα ήταν να πάρουν, ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποκατάστασης των σπιτιών. Ε, σιγά σιγά γίνονται ορισμένα πράγματα. Σιγά σιγά άρχισε να γίνεται. Εντάξει, το θέμα μα είναι ότι αυτό εντάξει, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κρατικό μηχανισμό που είναι διατεθειμένος να βοηθήσει. Mm -hmm. Αυτό να λέγεται. Πρέπει όμω να, να σταθούμε και να ευχαριστήσουμε όλου του εθελοντέ, γιατί υπή υπήρξαν εθελοντέ οι οποίοι πραγματικά βοηθήσαν. Yeah, ε, όπω είναι η συνένωση, όπω είναι το Ιδρυμαλάτσι. Λάτσι, ε, θέλω να πω ότι και του λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μιλάω εκ μέρου όλων των ματιωτών για αυτού του ανθρώπου. Και π.χ. η έκθεση αυτή εδώ, και η έκδοση είναι όλη ε, χορηγία από τη συνένωση. Mm -hmm. ε, Πάντω κάτι προσπαθεί να γίνει. Δεν θα γίνει, γίνει. αλλιώ αν δεν βοηθήσουν όλοι. Όχι, κάποιο που μπορεί περισσότερο. Τους εγκαυματίε του είχαν εγκαταλείψει. Εάν δεν υπήρχε το Ίδρυμα Νιάρχο να δώσει χρήματα και Αλλά οι εθελοντέ, εμεί η ΙΑΜ και το. Άλλαξε, έτσι, έτσι Ήσουν στο μάτι και το ξέρει. Και μπόρεσαν να ενταχθούν στα φάρμακα και να παρέχονται δωρεάν. Δηλαδή, ο Υπουργό Κικίλιας είπε ότι πλέον δεν θα, είναι, θα του αναλάβουμε του εγκαματίε εμεί. Έτσι είναι. Ψυχολογική Στήριξη υπάρχει, γιατί πέρα από το κομμάτι το πρακτικό, να φτιάξουμε τα σπίτια μα, ναι. να φτιάξουμε του δρόμου μα, να κόψουμε τα καμένα δέντρα, που είναι ουσία προφανώ. Ναι. Υπάρχουν όμω και δεκάδε παιδάκια που βίωσαν τον πόλεμο αυτό ναι. τη μια ημέρα, όπω τον αποκαλεί. Ναι. Και καλούνται να επιστρέψουν στα σχολεία με άδεια ανάθρανία δίπλα του. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά το θέμα, είναι, είναι και οι μεγαλύτεροι γυναίκε, οι μεγαλύτερε ηλικία που είδαν αυτέ τι εικόνε. Ναι. Πώ Όλοι... αποκαθίσταται ναι, ναι, αυτό. Ναι, πώς... υπάρχει ένα γραφείο ψυχολογική υποστήριξη. Ε, οι άνθρωποι μα είχαν πει ότι και σε αυτού, οι οποίοι είναι ανίκανοι να έρθουν σε εμά εδώ, εμεί μπορούμε να πηγαίνουμε στα σπίτια του. Ε, υπάρχει μια ψυχολογική υποστήριξη σε αυτού. Αλλά είναι πολύ βαθύ το τραύμα το οποίο έχουν. Δηλαδή, παιδάκια τα οποία υπάρχουν και έρχονται στο μάτι. Ε, αυτό το πράγμα το οποίο ρωτάνε, η σημειολογία, σημειολογία τους είναι πριν ή μετά τη φωτιά. Δηλαδή, πήγε εκεί, ναι, πότε, yeah. πριν ή yeah. μετά τη φωτιά. Yeah. Έκανα yeah. αυτό, okay. πότε, yeah. πριν ή μετά τη φωτιά. το Φετινό καλοκαίρι δεν ήταν. Είναι, είναι φοβερό όμω να το, το εσά από ένα παιδί yeah. το οποίο είναι καμένο, έτσι. Κρυσογραφεί ζωγραφίζει ένα ταξί και έχει απάντο το ταξί και ένα. Πώ το λένε, αυτό που έχει το περιπολικό απάνω, τη Σιρήνα. Yeah. Λέμε το ναι. ταξί, ναι, λέει, για να πηγαίνει γρήγορα του αρρώστου στο νοσοκομείο. Και βέβαια οι περισσότεροι όταν μιλάνε μαζί του σου λένε ότι είναι εικόνε που δεν πρόκειται να βγουν από το μυαλό του. Μα, μα τους από κανένα δεν μπορεί να βγει από τον τους, έτσι, Δεν αλλιώς, δε... γίνεται. Εγώ σα είπα που δεν το έζησα προχθέ. Έφυγε τελείω το μυαλό μου και σκεφτόμουν αυτό το πολεμικό κλίμα, αυτό το σκηνικό του πολέμου και του τρόμου. Γιατί ένα αρμαγειδόν για μα. Mm -hmm. Την okay. έκθεση ποιοι έρχονται να την δουν. Έρχονται άνθρωποι, κάτοικοι τη ευρύτερη περιοχή, τη Ραφήνα, του Μαραθώνα ή. Έχει φέρει ε, κόσμο από Όχι, έχουν έρθει από όλη την περιοχή ήρθαν απόλυτη, και έχουν, έχουν έρθει και από όλη την Αθήνα. Και έχουν εκφράσει την, το ενδιαφέρον. Αύριο νομίζω θα έρχεται ένα αμερικάνικο κανάλι. Με πήραν τηλέφωνο mm -hmm. ε, ότι θα έρθουν να με συναντήσουν. Ε, του τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Ε, βέβαια, εντάξει, το αμερικάνικο mm -hmm. κανάλι έρχεται σε σχέση ένα χρόνο μετά το μάτι και παράλληλα παρά, 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 να δουν και την έκθεση. Αλλά έχουν έρθει πάρα πολύ εκτό του τόπου οι οποίοι βγήκαν κατασυγκινημένοι, μπήκαν στο πνεύμα ε, της έκθεσης, είδαν ότι ε, δεν είναι μια έκθεση για να κλάψουμε, είναι μια έκθεση η οποία επί δημιουργεί ελπίδες. Εντάξει, οι φωτογραφίες μου αυτό ε, έτσι ήθελα να τις, ε, να τις έχω, να βγάλει. Ε, και νομίζω ότι έχει τεράστια πύχηση και το βιβλίο το οποίο πολύ θέλω να πω είναι προς όφελος των πυροπλήκτων. Ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια τώρα μετά την τραγωδία στο μάτι, ουσιαστικά μπορεί κάποιο να πει ότι όλα αυτά τα οποία κάνετε και τα οποία συνδυαστικά κάνουν και άλλοι φορεί, είτε που φαίνονται είτε που δεν φαίνονται, είτε που πρέπει να βγουν είτε που δεν πρέπει, γίνονται για ένα και μόνο σκοπό. Αφενό να κινητοποιηθεί όλη η ελληνική κοινωνία για να και να βάλει ένα φρένο και να πει ποτέ πια μάτι, αφετέρου για να αφιπνιστεί όπω είπαμε πολύ σωστά, και το ελληνικό κράτο. Ε, ε, Ενδεχομένω να είναι τέτοιου είδου συγκλονιστικά παγκόσμια γεγονότα, γιατί θα μου επιτρέψει να το τοποθετήσω σε αυτό το βεληνικέ. Για μένα το μάτι ήταν ένα παγκόσμιο γεγονό. Και μάλιστα όταν όλα τα δίκτυα στον κόσμο και εκείνε τι μέρε και τώρα ασχολούνται ακόμα, νομίζω το έχουν κατατάξει σε αυτά. Για να μπορέσει η επόμενη φουρνιά, η επόμενη γενιά, οι επόμενε κοινωνίε να αλλάξουν αυτά τα οποία δεν έγιναν εκεί. Έχει γίνει, πιστεύει κάποιο βήμα από τότε μέχρι τώρα. Παράδειγμα στο πώ εκενώνουμε μια περιοχή. Για μένα ήταν το βασικό. Ε, αν μπορούσε ναι, να εκενωθεί ναι. το μάτι, ναι. ε, θα είχαμε μόνο τι φωτογραφίε από τα σπίτια. Ε, να σα πω, μέχρι. ή και άλλα πράγματα. Ναι. Ε, μέχρι πέρσι το καλοκαίρι δεν είχε τίποτα απολύτω. Δηλαδή, αν πέρσι το καλοκαίρι γινόταν κάτι, π.χ. σε άλλε περιοχέ όπω είναι ζούμπερ ή δίπλα, οι ήταν επίσης ε, πευκόφητο ναι, ναι. δεν, δεν είχε υπήρχε καμία ενημέρωση γιατί υπήρχε ανυπαρξία δημοτικής αρχής. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα το δουν αυτό πράγμα. Έτσι. Mm. Ε, το πράγμα. Το δεύτερο πάνω σε αυτό είναι ότι ε, οι ματιώτες τουλάχιστον πιστέψαν ότι κάτι πρέπει να γίνει πάνω στη, στην ασφάλειά τους έχουμε δημιουργήσει alert στο, στο Viber το οποίο ειδοποιούμε ότι μύρισαμε φωτιά εδώ ακούστηκε σύρινα εκεί Stop. υπάρχει μια ειδοποίηση μεταξύ μας μετά η νεολαία η οποία στάθηκε πάρα 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 πολύ κοντά δηλαδή εθελοντικά δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν και αυτή είναι ευαισθητοποιημένη με το περιβάλλον και θεωρώ ότι όλο αυτό το μήνυμα του Ματιού έχει περάσει σε όλη την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο να σας πω πριν πρι πρι από τρει μέρε δεν πήρε πάρει φωτιά η Καλιφόρνια. Ναι, φυσικά. Έτσι, μπράβο. Μεγάλη φωτιά. Μεγάλη φωτιά. Άρα λοιπόν υπάρχει, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και λοιπόν, το και μάτι... νομίζω. Με τον κόσμο με, του συνολάκι. Με την ναι. ναι, όχι. Ναι. Ε, α, α, σύνομαι, ναι. Κάναμε μια στήριξη προ προς, ο... προς την Καλιφόρνια, από τον κόσμο τη Καλιφόρνια. Απλώ εγώ ανέφερα διότι και στο κείμενο που έχει κάνει μέσα μου έχει κάνει ο κόσμο συνολάκι. <συνόνι> <πώς>, το πόρισμα συνολάκι. Είναι ο συνολάκι. Ο συνολάκι μου είχε κάνει και εισαγωγικό κείμενο στο βιβλίο και μάλιστα τον περίμενα να έρθει τι ημέρε έκθεση. Αλλά δεν ήρθε ένα λόγο είναι η φωτιά, των κράτσε πίσω η φωτιά και νομίζω mm. ότι έρχεται αύριο. Νομίζω. Να μα πει αν θα δούμε mm. το μάτι όπω ήταν και να μα θυμίσει μέχρι πότε μπορεί όποιο θέλει να επισκεφτεί την έκθεσή σου και mm. να σε χαιρετήσουμε. Να ξεκινήσω ανάποδα. Ε, η έκθεση είναι μέχρι τι 8 Δεκεμβρίου. Τώρα το μάτι θα το δούμε έτσι όπω ήταν. Θεωρώ θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μακάρι να γινόταν να απαντήσουμε ένα κουμπί και να γίνει αύριο. Θα να γίνουν φωτογραφίες Σαν να γίνει αυτό το δάπεδο από το, από το πεύκο, αυτό το χαλί το οποίο δεν έβλεπε σπίτι από κάτω. Αυτά γίνονται. Uh -huh. Οι άνθρωποι Έτσι. δεν έρχονται πίσω. Αυτά γίνονται αυτό, όλα. Αυτό το έχουμε το πει ότι το, πράσινο, το, τα πράσινο. πάντα τα σπίτια θα φτιαχτούν Λέβαια. ή τα, τα πράσινα θα ξανάρθει πάλι. Θα... Ε. Οι άνθρωποι... Οι φίλοι μα, αυτοί που μα εγκατελείψαν, δηλαδή που καήκανε άδικα, τόσο άδικα φύγανε, ε, αυτοί δεν πρόκειται να ξανάρθουν. Αυτοί θα μα οδηγούν και για τι κινήσει μα να και εμά που μείναμε πίσω από την Ελλάδα. Για εμά, εμεί έχουμε πει ότι 23 του μήνα, του Ιουλίου, για εμά κάθε χρόνο θα είναι ημέρα μνήμη. Δεν ξεχνάμε. Για όλου. Έτσι. Δεν ξεχνάμε. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ.